Δηλαδή. Γιατί το είναι λάθος μοντέλο να είναι μόνο εξωστρέφεια και να μην ασχολείσαι με την εσωτερική ζήτηση για να μπορεί να πάρει και να υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορούν να πουλήσουν και στη χώρα μας. Είναι λάθος να μην αρχίζεις με το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που έχουμε και τα διδακτορικά και τα μάστερ και αυτόν τον κόσμο να μην τον αξιοποιείς και να μην έχεις ένα μοντέλο μέσα σε αυτό που μπορεί να τους αξιοποιήσεις και να μου λες είναι καλύτερα τα πράγματα γιατί οι μισθοί έχουν πέσει. Είναι λάθος να συνεχίσουμε σε ένα μοντέλο που δεν κοιτάει αυτό που γίνεται στην πράξη. Δηλαδή, εγώ βλέπω τεράστια παραδείγματα εκτός από αυτά που λέει ο κύριος Ζαμάνης στην κοινωνική οικονομία που υπάρχει μια τέτοια επιχειρηματικότητα. Καινούριους φορείς παραγωγής που πρέπει να είμαστε πιο πλουραλιστές, που είναι εκτός το οπτικό πεδίο της κυβέρνησης. Γιατί μαζί με τον κύριο Βερνίκο έχουν κολλήσει επιχειρηματικότητα, ιδιωτικός τομέας. Αυτά που μας έχει μάθει ο Φρίντμαν και αυτά. Μου θυμίζει φοιτητικές αντιπαρατέσεις αυτό. Στα αμφιθέατρα όταν ήμουν φοιτητή. Κάπου συμφωνούμε, κάπου διαφωνούμε για να δούμε τελικά πώς θα τα αναλύσουμε. Εγώ έχω. Εγώ δεν ήμουν και ο παδός της ΕΙΑΣ, αλλά μετά από εσάς, κύριε Βερνίκο, δηλαδή σηκώνω τα χέρια. Τέτοια δεξιά εκφόρηση του κέντρου δεν έχω ξανακούσει. Και εσείς το ίδιο, αριστεροδεξιά μας τα λέτε. Το μοντέλο που θέλουμε πρέπει να είναι πιο πλουραλιστικό. Πρέπει να έχει και το ιδιωτικό τομέα και το κοινωνικό. Τώρα το αμφιθέατρο είναι αυτοί που διακόπτουν και δεν αφήνουν του άλλου να μιλάνε. Εγώ δεν σα διακόπτω. Λέω, το μοντέλο πρέπει να είναι πολύ πιο πλουραλιστικό, πρέπει να έχει πολλές απαντήσεις, δηλαδή πρέπει να έχει και το κοινωνική οικονομία που λέω εγώ και κάποια επιχειρηματικότητα που λέει ο κ. Ζαμάνης και το κράτος που βοηθάει, πρέπει να έχει και αναπτυξιακά εργαλεία. Και όλα αυτά δεν θα τα δείτε στο μνημόνιο. Μες. Όχι μόνο αυτό, οι μνημονιακές κυβερνήσεις και τα λίγα. Δηλαδή, πρέπει να σας εξηγήσω, δεν υπάρχει καμία οικονομική λογική να κλείνεις το ΤΑΦ-ΤΑΦ και τις συνεταιριστικές τράπεζες. Καμία. Και το κάνανε. Χωρίς κανένα λόγο. Δηλαδή, είναι σαν να λένε ότι αδιαφορούμε για τις περιφέρειες που εκεί οι συνεταιριστικές τράπεζες μπορούν να βοηθήσουμε. Άρα, το μοντέλο δεν είναι. Ούτε ο κύριος Ζαμάνης θα πρέπει να μας πει ότι είναι ένα το μοντέλο, ούτε εγώ πρέπει να το πω. Βασικά, είναι πολύ πιο σύνθετα τα πρώτα. Κύριε, πρέπει να κλείσουμε. Γιατί πιάσαμε τη θεωρία του μοντέλου και να μην γίνουν παρεξηγήσεις.